Πριν από λίγη ώρα αναχώρησε από την Πάτρα ο κύριος Πέτσας. Ποιες είναι οι πληροφορίες σου? Αναχώρησε από την Πάτρα έχοντας μαζί του και δύο προτάσεις οι οποίες θα μεταφερθούν στον Πρωθυπουργό, όπως μας είπε ο κύριος Πέτσας, και αναμένεται ακόμα και απόψε το βράδυ να έχουμε ανακοινώσεις οι οποίες θα κινούνται πάνω στην κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων που έγιναν ακριβώς στο σημείο που βρίσκομαι εδώ, στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Οι δύο αυτές προτάσεις οι οποίες έπεσαν στο τραπέζι και τις οποίες θα εκτιμήσει τώρα η κυβέρνηση, προκειμένου να έχουμε πιθανόν λευκό καπνό ακόμα και απόψε το βράδυ, έχει να κάνει με άνοιγμα των καταστημάτων ακόμα και από αύριο ίσως, με την μέθοδο όμως του click away, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, στις περιοχές όπου βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο, ενώ παράλληλα έχει πέσει στο τραπέζι και το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης των εμπόρων, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Όπως είπε ο κύριος Πέτσας, πλέον θα περιμένουμε το απόγευμα από τον Πρωθυπουργό να υπάρχουν νέες ανακοινώσεις για να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί. Για να γίνουν όμως αυτά πραγματικότητα, υπάρχει μια υπόσχεση ώστε να γίνονται συνεχή τεστ για κορονοϊό σε όλους τους εργαζόμενους, στο λιανεμπόριο αλλά και στους εμπόρους, προκειμένου αν υπάρχουν κρούσματα να διαπιστώνονται κατευθείαν και να μην πηγαίνουν για δουλειά αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ζήτησε να υπάρχει τέρμα και στους νοσοκομείους, οι οποίους παρατηρούμε σε κεντρικά σημεία της Πάτρας και όχι μόνο. Πάντως, ο κύριος Πέτσας από το Επιμελητήριο Αχαΐας έφυγε υπό έντονες αποδοκιμασίες για ακόμα μία φορά, μιας και οι δεκάδες έμποροι οι οποίοι είχαν μαζευτεί έξω από τον χώρο του Επιμελητηρίου, όταν είδαν τον κύριο Πέτσα να φεύγει, τον αποδοκίμασαν εντονότατα, ενώ στην συνέχεια άκουσαν τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τις εξελίξεις και για τα όσα υπόθηκαν μέσα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου.